Λοιπόν, τώρα, παραμένοντας κυρίες και κύριοι στο θέμα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συνδεθούμε με τον γνωστό επιχειρηματία και σχεδιαστή, τον κύριο Λάκη Γαβαλά, ο οποίος ήταν στενός φίλος του 53χρονου επιχειρηματία που βρέθηκε σήμερα νεκρός στην Αγία Παρασκευή. Κύριε Γαβαλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και εύχομαι συλληπιτήρια στην οικογένεια του χαμένου αυτού υπέροχου ανθρώπου. Mm-hmm. Έχω συγκλονιστεί πραγματικά και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ένα χαρούμενο άτομο, ναι, πετυχημένο στη δουλειά του, πολύ δεμένο με την υπέροχη μητέρα του, η οποία έχει και αναπηρική θέση, με έναν αδερφό καταπληκτικό, πώς μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, είναι ένα μεγάλο ένιγμα για μένα. Κύριε Γαβαλά, από ό,τι καταλαβαίνω, τον ξέρατε καλά, έτσι? Πολύ καλά, βεβαίως, γιατί ήμουν γείτονας κάποτε στην Κάντζα που είχα την εταιρεία μου. Ναι, ναι. Και μάλιστα ήταν ένα από τα παιδιά που, ενώ στην Αλασσότα με κρέατα ως κυρίως τροφή, όταν έβρισκε φρέσκα ψάρια μου τα έφερε στην εταιρεία. Μα έτυχαν και με όλους τους φίλους του. Μετά γνωριστήκανε με τους D-Squared που εγώ συνεργαζόμουν μαζί και γίναν πολύ φίλοι. Mm-hmm. Τον ξέραν σε όλη την Ιταλία. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ αγαπητό. Πραγματικά θα λείψει από το μυαλό μου, από την καρδιά μου και ως επιχειρηματία τον πραγματικό. Τον επικροτούσα. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή διαβάζοντας και εγώ και συλλέγοντας στοιχεία δεξιά και αριστερά, είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που λες ότι τα είχαν όλα, έτσι? Ακριβώς, και δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Δηλαδή δεν είχε ούτε περίεργη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός γυμναζόταν καθημερινά, δεν κάπνιζε, δεν έπινε, ήταν πάρα πολύ δοτικός. Δηλαδή ποιος μπορεί να τον παρότρινε, θέλετε, ο εαυτός του ίδιος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αρχίζω να φοβάμαι για τους ανθρώπους δίπλα μας. Ανομαλεύουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Σημαίνουν άσχημα πράγματα. Δηλαδή αυτό μου αφήνει πραγματικά, ναι, σε μεγάλο ένιγμα το τι σημαίνει στην κοινωνία. Μήπως όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα φαίνουν τον άνθρωπο σε ένα σημείο που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τη ζωή του. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το Τσέρνομπιλ δεν ήταν τότε τίποτα. Δεν μας έκανε τίποτα. Όσο μας κάνει η πανδημία και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα γραφτούν στο μέλλον πολλές διδακτορικές διατριβές για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Δούμε πόσο συνδέεται ακόμη και κοινωνιολογικά, ακόμη και με το θέμα του εγκλήματος, όλος αυτός ο εφιάλτης που ζούμε εδώ και 1,5 χρόνο. Κύριε Γαβαλά, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κατά τα φαινόμενα αυτόχειρας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και πολλές κοινωνικές επαφές και ήξερε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Ήταν ένας από αυτούς τους μαγαζάτορες εντός εισαγωγικών που ήξεραν πώς να καθιστούν την επιχείρησή τους πόλο έλξης, όχι μόνο με αυτά που σέρβιρε, αλλά με όλο το πακέτο, Ακούστε, εγώ δεν τον έχω δει ούτε σε κοσμικά πράγματα έξω ούτε τίποτα. Τον γνωρίζει όλος ο κόσμος από πολιτικούς, από Αθηναίους περίοπτους και μη, ναι, κτλ. Λόγω του καλού του φαγητού. Αυτό δεν τον έχω δει να φέρεται έξω, να βγαίνει, να έβγαινε, να διασκέδαζε. Ναι. Βλέπετε, μιλάω στο παρόν γιατί για μένα δεν έχει φύγει ακόμη και δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν είχε αφελοδοξίες τέτοιες. Ήταν ένας εργάτης της δουλειάς του πραγματικά. Mm-hmm. Εγώ τον θεωρώ ένα υπόδειγμα επιχειρηματία. Και γι' αυτό λέω τι συνέβη, πώς μπορεί να ξεφύγει κάποιος και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είχατε καιρό να του μιλήσετε ή να τον δείτε? Μπορείτε να θυμηθείτε? Να πάω στο εστιατόριό του και ήταν καταπληκτικά. Ήταν πολύ χαρούμενος, περίμενε τις διακοπές του, να πάει κάποιες διακοπές. Είδα τη μαμά του που είναι πάντοτε εκεί. Mm-hmm. Και αυτήν τώρα αναλογίζομαι τι θα κάνει που είχαν τέτοιο δέσιμο. Δηλαδή αυτή η γυναίκα ήταν πάντοτε εκεί μέσα, δίπλα στην ψυχαριά. Λάδωνε, έφτιαχνε, ήταν ενεργή. Την θέλανε ενεργή λόγω του ότι είχε πάθει αυτό το κεφαλικό και η γυναίκα δύσκολα μιλούσε. Ναι. Αλλά αγαπιόντουσαν τόσο πολύ. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι αγαπημένο με την οικογένειά του, που έχει μια ωραία επιχείρηση. Πώς το έκανε αυτό το πράγμα, να αφήσει δηλαδή τη μητέρα του που την υπεραγαπούσε? Δηλαδή, ποια ανατεραπεία τον έκανε να φτάσει σε αυτό το σημείο? Είναι τραγικό. Όλα αυτά που λέτε και αυτά που λένε και οι οικοί του, ότι δηλαδή βρίσκουν ανεξήγητο αυτό το αν είναι έτσι απονεννοημένο διαβημά του, είναι αυτά τα οποία σκέφτονται όλοι για να αμφισβητήσουν το κατά πόσον ήταν όντως αυτοκτονία ή όχι. Βεβαίως όλα αυτά είναι εικασίες εδώ που τα λέμε, αλλά καταλαβαίνω ότι η έκπληξή σας... Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοιες επεξηγήσεις γιατί καταλαβαίνετε, τα έχω χαμένα. Και δεν έχει και νόημα τώρα, ούτως ή άλλως δεν... Αυτά δεν λύνονται μέσω εικασιών, ούτε διαλευκαίνονται. Να σας πω την αλήθεια, ούτε και θέλω να ξέρω κάτι μεγάλο. Μακάρι να μην μπορούσαμε να μάθουμε κάποια είδηση από τη μία μεριά εμείς οι φίλοι του,
Ναι. Γιατί αν είναι κάτι ανώμαλο, το πούμε έτσι, θα κάνει κακή εντύπωση, την τόσο καλή εντύπωση που έχω για αυτόν. Ναι. Δηλαδή, εύχομαι να μην είναι κάτι πολύ περίεργο, μπορώ να σου το πω. Ναι, ναι. Πάντως, κρατώ ότι έχετε πέσει από τα σύννεφα, ότι είχατε και πρόσφατα επαφή μαζί του, ότι δεν είδατε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σε αποδρομή ή τέλος πάντων... Καθόλου. Εγγυημένα, όχι, ήταν πάντα το παντοτινό καλό παιδί που ήταν καλός με τους φίλους του, πολύ ανοιχτή καρδιά, δηλαδή πραγματικά ένας αξιολογότατος άνθρωπος για την κοινωνία. Ετοίμαζε και κάποιο επιχειρηματικό βήμα, λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν σας είχε μιλήσει, αν είχε μοιραστεί μαζί σας τα σχέδιά του. Τι ετοίμαζε? Κάποιο επιχειρηματικό βήμα, δηλαδή... Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και αυτά δεν νομίζω ότι έκανε κάτι άλλο. Αυτός ήταν δοσμένος στη δουλειά του εκεί. Νομίζω ότι... δεν ξέρω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ζωή σε εμάς. Να συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένειά του, την εξαίρετη του οικογένεια. Και δύναμη και κουράγιο και σε εσάς. Ακριβώς. Στενός και ο κόσμος πρέπει να έχει αισιοδοξία και όχι να φεύγει έτσι από τη ζωή. Ειδικά όταν οι καλοί άνθρωποι πρέπει να μένουν και να μάχονται στη ζωή. Έτσι. Αυτό συνιστώ. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, κύριε Γαβαλά.